είναι που τα όνειρά μας έγιναν μπάζα. Έτσι. Είναι πασιφανές αυτό για τους Αϊκτσίδες και τον υιοθετώ τον όρο, δηλαδή όντως είναι μπάζα ακόμα από το 3 μέχρι και τώρα, δηλαδή από το 2003 μέχρι και τώρα. Και μέσα από το Gazeta TV θα σας δείξουμε σε ζωντανό πλάνο, ας πούμε, την κατάσταση την οποία επικρατεί στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο άλσος της και κυρίως στα μέρη τα οποία και χρειάζεται η ΑΕΚ για να δημιουργήσει το νέο της γήπεδο και που υπάρχει αντιπαλότητα μεταξύ του Δήμου, της Δημοτικής Αρχής, δηλαδή του κ. Βασιλόπουλου και της ΑΕΚ για το κατά πόσο κακό κάνει στο άλσος η ΑΕΚ, αν και εφόσον πάρει αυτά τα 50 δέντρα, να το πω έτσι, που απαιτεί προκειμένου να δημιουργήσει το νέο της σπίτι, την Αγία Σοφιά, στα πατρογονικά της εδάφη, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Θα δείτε βέβαια και την κατάσταση του άλσους που επικρατεί παραπάνω, όπως τράβηξε ο Βασίλης με την κάμερα, για να καταλάβετε, αν και εφόσον ευσταθούν όλα αυτά που λέει ο κύριος Βασιλόπουλος, ότι δηλαδή ενδιαφέρεται η Δημοτική Αρχή νυν για το άλσος και για την κατάστασή του και ποια είναι η πρόοδος αυτή μετά από τον χρόνο που έχει εκλεγεί στα έργα που έχει κάνει για να φύγουν οι σκουπιδιάρες που θα δείτε δεξιά μου, να φτιαχτεί και η πισίνα που είδαμε, η οποία είναι σε πολύ καλή κατάσταση, μάλλον για να κάνεις bungee jumping, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνεις εκεί, πάντως πισίνα δεν υφίσταται. Και βέβαια πίσω μου ο χώρος στον οποίο η ΑΕΚ αξιώνει παραπάνω στρέμματα, 2, κάτι παραπάνω στρέμματα δηλαδή, παραδίδοντας βέβαια στη Δημοτική Αρχή χώρο από την έκταση που είναι στην Καπαδοκία, προκειμένου να μην πνιγούν οι πολυκατοικίες που βλέπετε εδώ και υφίστανται από την εποχή που ήταν το γήπεδο της ΑΕΚ και ήταν η θύρα 18, τα επίσημα εκεί δηλαδή, μέχρι και η έναρξη της 21. Εδώ που είμαστε βέβαια είναι το παλιό Μόσχος, έτσι, το κλειστό της ΑΕΚ, για να ξέρει ο κόσμος και πιο μπροστά ξεκινάει το γήπεδο. Anyway, νομίζω ότι η εικόνα μιλάει από μόνη της, οπότε πολλά είπαμε εμείς. Απολαύστε το.